που θα αναδείξουμε τώρα. Έχουμε ευχάριστα νέα, χαρμόσυνο γεγονός. Παντρεύεται μετά από πολλά χρόνια σχέσεις και χαμηλών τόνων ο κύριος Κόκαλης, ο Πέτρος Κόκαλης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και γνωστός επιχειρηματίας, με τη Δήμητρα Ματσούκα. Πες μας λεπτομέρειες. Λοιπόν, το alterinfo.gr και ο Σταύρος Καλογεράκης, ο καλός συνάδελφος, αλίευσε την αναγγελία του γάμου, γιατί πλέον μιλάμε για αναγγελία, στην εφημερίδα Φως των Σπορ. Έτσι. Τη βλέπουμε εδώ. Το ζευγάρι, μετά από πάρα πολλά χρόνια σχέσεις, φαίνεται ότι οδηγείται στα σκαλιά της Εκκλησίας, του Δημαρχείου. Εν πάση περιπτώσει, επισημοποιεί τη σχέση του. Σε σκαλιά πάντως θα τους δούμε. Πάντως κάτι θα ανέβουνε. Ισόγειο αποκλείεται. Είναι ένα πολύ όμορφο ζευγάρι, πολύ ερωτευμένο, που πολύ συνειδητά επιλέγει τους χαμηλούς τόνους. Εμένα έχει τύχει και τους έχουν δει δικοί μου άνθρωποι το καλοκαίρι σε χαλαρές στιγμές, κάνοντας μπάνιο. Και τους είχε δει μια φίλη μου σε μια παραλία, μου λέει χαλαρή, απλή, με μια πετσέτα κάτω στην άμμο. Μα το φαίνεται ότι... Ερωτευμένη. Χωρίς, μου λέει, προστασία, σωματοφύλακες, αυτά. Δηλαδή ήταν, επίσης, πολύ απλή, χαλαρή και προσιτή. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, διότι αν θυμάστε καλά, στις τελευταίες της δηλώσεις η Δήμητρα Ματσούκα ήταν σε αυτή τη φάση της εξωστρέφειας, που ήταν από την πρώτη φορά που μίλησε για τις σχέσεις. Δεν την είχαμε ξανακούσει. Έχεις δίκιο, που ρώτησαν αν τη φλερτάρουν οι άντρες και μπράβο, λέει, παιδιά, έχω σχέση πολλά χρόνια. Ήταν η πρώτη φορά που μπροστά στις κάμερες. Έκανε επίσημη παραδοχή. Έκανε επίσημη παραδοχή της συγκεκριμένης σχέσης. Με το καλό, πρώτος γάμος για τη Δήμητρα Ματσούκα. Ανυπομονούμε να τη δούμε. Νύφινε μία κούκλα και στα καλύτερά της. Και νομίζω ότι μετά και τα ανιψάκια της, ξέρεις, όλο αυτό το οικογενειακό μπορεί να μην την αφορούσε το να δημιουργήσω μια δική μου οικογένεια. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι σου λένε, έχω μια σχέση και είμαι καλά. Αλλά βλέποντας και την αδερφή της να μπαίνει και σε άλλα μονοπάτια, ίσως είδε και με άλλο μάτι την πιο επίσημη δέσμευση. Καλά, ωρίμωσε και η σχέση, γιατί είναι όντως αρκετή.